Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το μήνυμα του Μητροπολίτη Εσερών και Νιγρήτας, κύριο Θεολόγου. Ουκ εστιν όδε, αλληγέρθη, αγαπητοί μου χριστιανοί, έχοντας διαπλέψει ασφαλώς με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το της νηστείας μέγα και ψυχοφελές πέλαγος, αξιωνόμεθα σήμερα να φτάσουμε στη μεγάλη και χαρμόσυνη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Όλα γεμίζουν με φως, το φως του Αναστάντος Κυρίου μας. Η Αγία μας Εκκλησία προσκαλεί όλους μας να εορτάσουμε τη θριαμβευτική νίκη του Θεανθρώπου Σωτήρος μας κατά του θανάτου, της φθοράς και της αμαρτίας. Ευαγγελιστής και μυσταγωγός μας σε αυτή την μεγάλη πνευματική χαρά είναι ο Μέγας Ουράνιος Αρχιστράτηγος, ο Γαβριήλ, ο οποίος με λαμπρή τη φωνή αναφωνεί «Γέρθη ουκ εστιν όδε». Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι γεγονός που ξεπερνά τα πεπερασμένα όρια της ανθρώπινης λογικής. Είναι ένα θαύμα, μέγα θαύμα, που φωτίζει και στερεώνει οντολογικό στην ίδια την ύπαρξή μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας δεν είναι μία ιδέα, μία ιδεολογία, ένα αφήγημα, αλλά είναι κυρίως και πρωτίστως πρόταση και επιλογής ζωής, της Χριστοζωής. Οι Άγιοι Απόστολοι πίστεψαν σε αυτό το θαύμα και έτσι μπόρεσαν τελικώς να το ψηλαφίσουν, να το ζήσουν με τις αισθήσεις τους και να το κηρύξουν αφόβως στα πέρατα της Οικουμένης λέγοντες. Ου δυνάμεθα γάρ ημείς, ο είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου μας οδηγεί στη μέθεξη του μυστηρίου της νέας εν Χριστώ ζωής. Αυτή την αθάνατη ζωή και μάλιστα στην πληρότητά της, ο Χριστός την καθιστά μεθεκτή μέσα από τα χαριτοφόρα και ζωηφόρα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας μας. Η Ανάσταση του Χριστού ανυψώνει, φωτίζει, αγιάζει, αιωνίζει όλη την ζωή του πιστού ανθρώπου, κάνοντας τα πάντα νέα, αγιασμένα, μοσχομυρισμένα με το άρωμα της Αθανασίας. Ο Αναστάς Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Πρωτουργός της σωτηρίας μας, εκουσίως υπέστη φρικτά βασανιστήρια, εσταυρώθη, ετάφη και δια της θεοπρεπούς Αναστάσεώς Του εθριάμβευσε και ενίκησε. Και όχι μόνον ενίκησε, αλλά και συνέτριψε τον θάνατο, τον αδυσόπιτο τύρανο και εχθρό του ανθρωπίνου γένους και τον διάβολο. Τα τρόπαια δε αυτής της νίκης τα εχάρισε στον άνθρωπο. Μη δεις φοβήσθω λοιπόν θάνατον, αναφωνεί το χρυσό στόμα της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος. Ηλευθέρωσε γάρ ημάς του σωτήρος ο θάνατος. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ο θάνατος, ο ανίκητος έως τότε εχθρός, μετευλήθη σε πέρασμα, διάβαση, από την παρούσα ζωή στην πραγματική ζωή, στο φως, στην χαρά, στην θεοκοινωνία. Ο ίδιος ο Αναστάς Κύριός μας γίνεται για τον καθένα μας, αρκεί να το θελήσουμε βεβαίως, το μυστικό και αιώνιο Πάσχα, διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Ιδού γιατί σήμερα λαμπροφορούμε, πανηγυρίζουμε τον θάνατο του θανάτου, εορτάζουμε την απαρχή της νέας αιωνίου βιωτής. Αυτή η νέα ζωή αναβλύζει από το μυστήριο του Σταυρού του Κυρίου μας και στερεώνεται στο κενό μνημείο του Αναστάντος Χριστού. Οι πιστοί ζούμε στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού όλο το φιλάνθρωπο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, βέβαιοι ότι ο Αναστάς Κύριος, στον οποίον δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, ελευθερώνει και εμάς από τα δεσμά του Άδου, από έναν βίο χωρίς ουσιαστικό νόημα, σκοπό και προοπτική. Η πανένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί το θεμέλιο, το οντολογικό θεμέλιο, την απαρχή, την εγγύηση και το θριαμβευτικό προανάκρουσμα και της δικής μας προσωπικής Αναστάσεως, της οποίας μέτοχοι καλούμεθα να γίνουμε όλοι μας. Αγαπητοί μου αδελφοί,
Μέσα στην αναστάσιμη χαρά ας πλατηθούν σήμερα οι καρδιές μας, ώστε να ζήσουμε την ομορφιά και το μεγαλείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Με τον λόγο, με την ζωή μας, με το ήθος μας, ας φυλάξουμε πάντοτε θαλερό το ανέσπερο φως του Χριστού μας στις καρδιές μας, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα και στον κόσμο ολόκληρο. Η ειρήνη, η χαρά, η χάρις και το μέγα έλεος του Αναστάντος Κυρίου μας εύχομαι να νοηματοδοτούν, να φωτίζουν, να αγιάζουν, να χαριτώνουν και να χαρακτηρίζουν διαρκώς την ζωή όλων μας. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, αληθώς Ανέστη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η Ανάσταση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών. Πλήθος πιστών βρέθηκε για να λάβει το Άγιο Φως και να γιορτάσουν την Ανάσταση. Παρών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η Ανάσταση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών. Πλήθος πιστών παρευρέθηκε για να λάβει το Άγιο Φως και να γιορτάσει την Ανάσταση. Λίγο πριν τις 11, ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης, κύριος Θεολόγος, υποδέχτηκε στα προπήλαια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Πανμεγίστων Ταξιαρχών Σερών το Άγιο Φως, προερχόμενο από τα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια χωροστάτησε στην ιερή ακολουθία της τελετής της Αναστάσεως. Αποστολή από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα με επικεφαλής τον πατέρα Νεκτάριο Καϊμακάμι που βρέθηκε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για να παραλάβει το Άγιο Φως προκειμένου να το μεταφέρει στις Σέρες. Αναστάσεως ήταν η Δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητιάγκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Θεόφιλος Λονταρίδης, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κύριος Κώστας Μπούμπας, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, το φως του Χριστού μας να φωτίζει τις καρδιές όλων μας.
Χρόνια ευλογημένα και αναστάσιμα. Αληθώς ο Κύριος, με ελπίδα, υγεία και πίστη, να πορευτούμε στο έργο που έχουμε όλοι να κάνουμε. Πραγματικά η θυσία του Θεανθρώπου και η Ανάσταση, ας μας γεμίσει ταπεινοφροσύνη και αγάπη για τους γύρω μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά στις αιρές και τους αιρέους, το χαρμόσιμο μήνυμα της Ανάστασης να σκορπίσει ελπίδα, δύναμη για δημιουργικότητα, υγεία και πάνω απ' όλα υπομονή για τις προκλήσεις. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ο Χριστός αναστήθηκε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα για τη σημερινή μέρα. Καλό Πάσχα! Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της ελπίδας. Εύχομαι σε όλους τους αιρέους και τις αιρές υγεία, ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή. Και το μήνυμά μας είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί το χρειάζεται ο τόπος και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει από εδώ να δώσουμε το μήνυμα της ελπίδας, της ομόνοιας και της αγάπης. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, το ανέσπερο φως της Ανάστασης να φωτίσει τις καρδιές των Ελλήνων, να πορευτούμε με αισιοδοξία, ελπίδα, πίστη και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους τους Έλληνες, τους αιρέους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Αληθώς Ανέστη, αναστάσιμη λοιπόν η νύχτα απόψε. Χαίρεται η πλάση όλη για την Ανάσταση. Αυτό που πρέπει να πούμε σε όλους, εκτός από τα χρόνια πολλά, είναι ότι είναι μία στιγμή απόψε που πρέπει να κάνουμε την εσωτερική μας ενδοσκόπηση, να βάλουμε προτεραιότητες στα σημαντικά, και αυτά είναι η αγάπη, η οικογενειακή ομόνοια και η ψυχική ηρεμία, και αναφορικά με τους αιρετούς, να βάλουμε στόχο στη ζωή μας, να κάνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας όσο το δυνατόν καλύτερη. Χρόνια πολλά, ο Θεός με την Ανάσταση του Χριστού ξαναδημιουργεί τον φθαρμένο μας κόσμο και μας καλεί να συμμετάσχουμε όλοι στην καινούργια αυτή δημιουργία, μιας βιωτής θα έλεγα, που σημαίνει την απαρχή για την ειρήνη, την ελπίδα, την ενσυναίσθηση, την αισιοδοξία. Χρόνια πολλά και αναστάσιμα σε όλους. Πλήθος πιστών που παρευρέθηκε έστειλαν τις ευχές τους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Καλό Πάσχα σε όλους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, αληθώς ο Κύριος. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κρατήσει. Υγεία, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Μακάρι το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης να μείνει για όλο τον κόσμο και να το κρατήσουμε και να το τηρήσουμε. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Το πασχαλινό μήνυμά του προς όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Το πασχαλινό μήνυμά του προς όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Στο μήνυμά του για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αναφέρει τα εξής. Συμπολίτες μου, σεραίες και σεραίοι, η Ανάσταση του Κυρίου μας, την οποία και φέτος γιορτάζουμε, αποτελεί το κατεξοχήν μήνυμα της νίκης, της ζωής επί του θανάτου. Του θανάτου που επί χιλιετίες βασάνιζε την ανθρωπότητα, κι όμως η Ανάσταση ανέτρεψε τη βεβαιότητα αυτή. Η κορυφαία γιορτή της χριστιανοσύνης ας αποτελέσει για όλους μας αφορμή να σκεφτούμε τι είναι πλέον δυνατό και τι αδύνατο και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας αλλά και τις σχέσεις μεταξύ μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι σε όλους αλλά και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες χρόνια πολλά με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα βρήκαν πολλούς σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Σερών επί το έργο, αγωνιζόμενους να διαφυλάξουν την τάξη και την ασφάλεια αλλά και να βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπο όταν το χρειάζονται. Μιλώντας στο Επιλογές, οι εργαζόμενοι έστειλαν τις ευχές τους και μίλησαν για την εργασία τους αυτές τις ημέρες. Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα βρήκαν πολλούς στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Σερών επί το έργων αγωνιζόμενους να διαφυλάξουν την τάξη και την ασφάλεια, καθώς και να βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπο όταν χρειάζεται. Στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση Σερών εξέφρασαν τις ευχές τους για χρόνια πολλά, τονίζοντας πως θα είναι στο πλευρό του πολίτη και στο καθήκον είτε είναι γιορτές είτε όχι. Σήμερα εδώ στην πυροσβεστική, εν ώρα καθήκοντας, πείτε μας τις ευχές.
Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Με ευχές για το Πάσχα, να περάσει καλά ο κόσμος, με πολύ προσοχή. Είμαστε εδώ στο καθήκον όπως πάντα, είτε είναι γιορτές είτε είναι καθημερινές. Το κέντρο 35 διαβάζει προς όλους σταθμούς. Σας γνωρίζουμε ότι φιλοξενούμε τον τηλεοπτικό σταθμό Επιλογές και εκφράζει τις ευχές και τα χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και οικογένειές που αυτή τη στιγμή εργάζονται. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη. Μια αυτή τη στιγμή πρωινή βάρδια 7-14 στο κέντρο επιχειρήσεων Διεύθυνση Αστυνομία Σερών. Για ακόμα μια φορά, όπως και εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, εργαζόμαστε άκνοα και αγόγγιστα στο πλευρό του πολίτη. Είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Είμαστε πολλά χρόνια σε αυτό το περιστατικό. Σε αυτές τις συνθήκες, το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε είναι χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλους τους συναδέλφους αλλά και όσους εργάζονται. Και πάντοτε με σύνεση και προσοχή και τον ποτό και η οδήγηση. Οι ευχές μας είναι υγεία και όλα θα έρθουν. Υγεία, τίποτα άλλο. Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ΕΚΑΒ, και στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, αφού έστειλαν τις ευχές τους, αναφέρθηκαν στα αυξημένα περιστατικά, συνιστώντας μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Υγεία και δουλειά για όλους. Εν ώρα καθήκοντος και σήμερα Πάσχα. Μάλιστα, ναι. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα. Και καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους στον χώρο της υγείας που εργάζονται με ό,τι μέσα έχουν και με ό,τι προσωπικό έχουν. Να ευχηθώ Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, λίγος με το ποτό. Γιατί το ποτό και το τιμόνι σκοτώνει. Παθολογικής αιτίας και καρδιολογικής συνήθως. Δεν είχαμε κάτι σε μέθη, όχι. Θα πω Χριστός Ανέστη, υγεία και ευτυχία στο κάθε σπιτικό. Υπήρξαν πολλά περιστατικά και χθες αλλά και σήμερα. Η κίνηση είναι αυξημένη, ιδιαίτερο σήμερα και χθες είχε, απλά σήμερα έχει ξεκινήσει όλες τις ειδικότητες. Τι είδους δηλαδή περιστατικά υπήρξαν? Διάφορα, έχει και παθολογικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά, χειρουργικά, είμαστε γεμάτοι. Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμα. Κάποια λίγο πιο σοβαρά, κάποια περισσότερο. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είμαστε στις επάλξεις, οπότε δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε πάντα εδώ σε όλες τις γιορτές να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, το πασχαλινό έθιμο του Ευελία τίμησαν και φέτος οι Σεραίοι, τσουγκρίζοντας τα παραδοσιακά κόκκινα αυγά και ψήνοντας διάφορα πασχαλινά εδέσματα. Το έθιμο τηρήθηκε όχι μόνο σε εξοχικές κατοικίες, αλλά σε μπαλκόνια και πιλωτές. Με σύμμαχο το καλό καιρό, το πασχαλινό έθιμο του Ουβελία τίμησαν και φέτος οι Σεραίοι. Τσουγκρίζοντας τα παραδοσιακά κόκκινα αυγά, έψησαν αρνί, κατσίκι, το παραδοσιακό κοκορέτσι και απόλαυσαν διάφορα πασχαλινά εδέσματα και το έθιμο τηρήθηκε όχι μόνο σε εξοχικές κατοικίες, αλλά και σε μπαλκόνια και πιλωτές. Δεν ήταν λίγοι βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να βάλουν ποσότητα αρνιού στο φούρνο και να σουβλίσουν μόνο κοκορέτσι, τηρώντας με αυτόν τον τρόπο το πασχαλινό έθιμο. Το σούβλισμα του Ουβελία αποτελεί το γνωστότερο έθιμο του Πάσχα. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την Κυριακή του Πάσχα, είναι συνήθως το φαγητό που έχει την τιμητική του στο πασχαλινό τραπέζι. Έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και μετρά πολλά χρόνια ιστορίας. Οι σούβλες άρχισαν να γυρίζουν από νωρίς το πρωί, το γλέντι σε πολλά σπίτια ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα και κράτησε μέχρι και αργά το βράδυ με τραγούδια και χορούς. Για ακόμη μία χρονιά αναβίωσε το έθιμο του ψησίματος του παραδοσιακού Ουβελία στις Σέρες. Όλοι έχουν από το πρωί ξεκινήσει και ψήνουν το παραδοσιακό Ουβελία. Για πείτε μας, από τι ώρα ξεκινήσατε εδώ το σούβλισμα? Εδώ από τις 9 η ώρα ξεκινήσαμε, ανάψαμε τη φωτιά, να περάσουμε το κατσίκι, το κουκορέτσι. Έχουμε ιδιαίτερη διαδικασία, για πείτε. Εντάξει, είναι μια κλασική διαδικασία. Την κάνουμε κάθε χρονιά. Βλέπουμε έχει και κοκορέτσι εκτός από το αρνί και... Όλα τα καλούδια που απαιτεί η μέρα. Οικογενειακά θα είστε? Ναι. Εύχομαι
Χριστός Ανέστη, υγεία για όλο τον κόσμο και ειρήνη πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και υγεία. Χρόνια πολλά και υγεία. Μαζευτήκατε σήμερα εδώ οικογενειακά όλοι για να ψήσετε εδώ. Ναι, όλοι, ναι, όλοι μαζί να είμαστε αγαπημένοι. Ναι, ναι, κορίτσι μου. Παιδιά, εγγόνια. Ναι, όλα, εγγόνια, όλα, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Να είμαστε αγαπημένοι και να είμαστε καλά να περάσουμε. Πάσχα σήμερα, όπως βλέπουμε, τηρείτε το έθιμο του παραδοσιακού βελία. Από τι ώρα ξεκίνησε όλο αυτό? Από τις 7 η ώρα ξεκινήσαμε, με μεγάλη παρέα θα είμαστε. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, Χριστός Ανέστη να έχουν όλοι και καλά να περάσουμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, να περάσουμε καλά και μακάρι και ο καιρός να βοηθήσει, να είναι μια ωραία μέρα για όλους μας. Εδώ με την οικογένειά σου και τους φίλους. Ήρθαμε να ψήσουμε, εδώ είμαι με τα ξαδέρφια μου και τον αδερφό μου. Ζήσε στο maximum με έναν ισχυρό σύμμαχο. Απορροφητικά προστατευτικά Sunnymen. Με τριγωνικό ανατομικό σχεδιασμό και τριπλό σύστημα σταθερής εφαρμογής. Με υπεραπορροφητικό πυρήνα και τεχνολογία αποδεδειγμένου περιορισμού των οσμών. Και με την έγκριση των ειδικών. Sunnymen. Ισχυρά όπως εσύ. Για περισσότερα από 50 χρόνια είμαστε κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Γι' αυτό και η κάθε μας κίνηση γίνεται με αίσθημα ευθύνης. Προχωράμε μαζί με εμπειρία και στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Με την άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας και με συνεχής επιμόρφωση δημιουργούμε νέες συνθήκες καλλιέργειας για να σας προσφέρουμε το καλύτερο, την καλύτερη σοδιά. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικο και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας, Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας, Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Τι έγινε, έστειλε? Έστειλα εγώ. Αίτηση για να μπω στο ΤΕΚΑ. Το νέο ταμείο για την επικουρική ασφάλιση. Στο ταμείο για τους νέους. Οπ, νέος κι εγώ. Επένδυσε κι εσύ σήμερα στο δικό σου αύριο. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Η ιστορική Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας, ένα ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται στο Δήμο Αμφίπολης του νομού Σερών. Πλήθος πιστών σειραίουν στη Μονή για να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και να ασπαστούν την αχυροποίητο εικόνα της. Η Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσσης είναι ιστορικό μοναστήρι βρισκόμενο στο Δήμο Αμφίπολης του νομού Σερών, κοντά στα όρια με τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Εκκλησιαστικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 753 μέτρων στη βόρεια πλευρά του όρου Παγκαίου. Η Παναγία η Οικοσιφήνισσα με την αχυροποίητο θαυματουργό εικόνα της αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας και είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ολόκληρη η Μονή περιβάλλεται από ψηλό τείχος και στο κέντρο της βρίσκεται ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου. Στο πρώτο και κύριο μέρος της Μονής βρίσκεται το Καθολικό, το οποίο είναι το παλαιότερο κτίσμα της, το Ηγουμενείο, τα κελιά των Μοναζουσών, το Αρχονταρίκι, το Παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας με το Αγίασμα, το Μουσείο, η Τράπεζα και τα Εργαστήρια Κεντητικής και Αγιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής περιλαμβάνονται τα τρία κτίρια των ξενώνων, το Πρεσβυτέριο για το λειτουργό ιερέα της Μονής και το Παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής. Σήμερα στη Μονή ζουν 25 μοναχές με ηγουμένη την Αλεξία Μοναχή. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας είναι η δεύτερη σημαντικότερη μονή της Μακεδονίας. Πλήθος πιστών σειραίων στη Μονή για να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και να ασπαστούν την αχυροποίητο εικόνα της.
Συνέχεια στο δελτίο μας, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ ΕΦΚΑ. Περισσότερα από 100.000 παιδιά θα κάνουν φέτος ως 30 μέρες διακοπές. Με αυτή τη δράση της ΔΥΠΑ προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθούν 70.000 βάουτσερ σε οικογένειες που έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να κάνουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες διακοπές στις κατασκηνώσεις. Περισσότερα από 100.000 παιδιά θα έχουν φέτος τη δυνατότητα να κάνουν έως και 30 ημέρες διακοπές στις παιδικές κατασκηνώσεις μέσω του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του αντίστοιχου προγράμματος του ΕΦΚΑ, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή την έναρξη του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Με αυτή τη δράση προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθούν 70.000 βάουτσερ σε οικογένειες που έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να κάνουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες διακοπές στις κατασκηνώσεις. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, ειδική πρόνοια υπάρχει για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους μονογονείς. Επίσης, για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά δεν έλαβαν επιταγή. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου του 2024 έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2024 για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις ξεκίνησε τη Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με τους κωδικούς TAXISNET. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια ωφελούμενων παιδιών. Παράλληλα με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες εκκινεί και το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΦΚΑ. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ προϋπολογισμού 18.427.000 ευρώ αφορά συνολικά 36.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Η καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδος του ΕΦΚΑ ξεκινά τη 15η Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου, αποτελούμενη από 5 κατασκηνωτικές περιόδους συνεχούς διαμονής 15 ημερών εκάστη για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10 ημερών για τα παιδιά με αναπηρία. Ενεργοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία το 10201 η 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ανηλίκων που αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομούς Ερών, κ. Ιάννης Κούνιος, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτό και στην προστασία των ανηλίκων. Ενεργοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία το 10201 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ανηλίκων. Η συγκεκριμένη γραμμή έρχεται να ενισχύσει επιπλέον δράσεις ήπιας αστυνόμευσης και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Η προστασία των ανηλίκων, η πρόληψη και η αποτροπή κάθε μορφής βίας και παραβατικότητας εναντίον τους αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Η τηλεφωνική γραμμή είναι η αρχή της ριζικής αλλαγής του τρόπου που μπορεί ένα παιδί, ένας γονιός, αλλά και γενικότερα ένας πολίτης να καταγγείλει ένα περιστατικό βίας και παραβατικότητας κάθε μορφής εναντίον ανηλίκων. Η νέα τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα. Η αποστολή της είναι η αποδοχή καταγγελιών, η κεντρική διαχείριση των περιστατικών και η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών. Η βασική της προσφορά είναι η άμεση και ενιαία ανταπόκριση σε όλα τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας ανηλίκων. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και ένα ειδικό application, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση των ανηλίκων για τη βία και την παραβατικότητα, όσο και την ενθάρρυνσή τους, ώστε να καταγγείλουν περιστατικά και να ζητήσουν βοήθεια μέσα από μια ευκολόχρηστη φόρμα. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Ομούς Ερών, κύριος Ιωάννης Κούνιος, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στην τηλεφωνική γραμμή που αφορά την προστασία ανηλίκων. Είναι η νέα γραμμή που τέθηκε σε λειτουργία προχτές, στις 30 Απριλίου. Είναι ένα εργαλείο που προσήλθεται στις δράσεις για την πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας σε ήπια αστυνόμευση. Και εκεί θα μπορούν παιδιά, γονείς αλλά και οποιοδήποτε άλλος
να καταγγέλει περιστατικά βίας σε βάρος ανηλίκων ή κάποιας άλλης παράνομης πράξης σε βάρος ανηλίκων. Θεωρούμε ότι εδώ στις ΣΕΡΕΣ δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά στο να προλάβουμε και να ενημερώσουμε τους ανήλικους για περιπτώσεις που μπορούν να έρθουν κοντά σε εμάς στην αστυνομία να καταγγείλουν κάποια περιστατικά που ίσως δεν έχουν καταγγείλει, δεν έχουν αναφέρει στους γονείς, είναι πολύ σημαντικό, στο να μπορέσουμε να επέμβουμε σε ένα περιστατικό εν τη γενέση του, πολύ δε περισσότερο να καταφέρουμε στην πρόληψη, γιατί αυτός είναι ο σημαντικότερος ρόλος που μπορούμε να προσφέρουμε ως κοινωνία στα νέα τα παιδιά, να ξεκινήσουμε στην πρόληψη. Θέλουμε να πούμε στην κοινωνία ότι είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες, πολύ δε περισσότερο στους ανήλικους. Οι ανήλικοι θα πρέπει να εμπιστεύονται κάθε αστυνομικό που παρουσιάζουν, που μπορούν να δουν μπροστά τους, να τους αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εμείς έχουμε τα εργαλεία, έχουμε και τον τρόπο και να διαχειριστούμε σοβαρά περιστατικά bullying που αναφέρεται έτσι, περιστατικά βία σε βάρος των ανηλίκων, αλλά ακόμα και παιδική νεανική εγκληματικότητα. Θα ενημερώσουμε και τους γονείς, μπορεί να βρούμε και τις αντίστοιχες δομές που ίσως χρειαστούν για να βοηθήσουν τους ανήλικους. Ξεκινώντας από αυτή τη τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει στην πρόληψη κυρίως, αλλά και στην καταστολή, στην ήπια καταστολή κάποια εγκληματικότητα εν τη γενέση και όχι όταν θεριέψει το έγκλημα και πάρει μεγάλες διαστάσεις. Από την Τετάρτη 8 Μαΐου και μέχρι νεοτέρας θα παραμείνουν κλειστά τα μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς οι εργαστηριακοί γιατροί διαμαρτύρονται για οικονομική αφέμαξη και ζητούν τη γεωγραφική κατανομή του κλομπάκ και να μην ξοδεύονται χρήματα που δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελο Βάκαλο, η λειτουργία τους κρίνεται ασύμφορη και οι τιμές με τις οποίες αποζημιώνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις από τον ΕΟΠΗ παραμένουν ίδιες από το 1991. Κλείστα θα παραμείνουν από την Τετάρτη 8 Μαΐου μέχρι νεοτέρας τα μικροβιολογικά εργαστήρια όλης της χώρας ως αντίδραση των εργαστηριακών γιατρών που διαμαρτύρονται για την οικονομική αφέμαξη και ζητούν τη γεωγραφική κατανομή του clawback και να μην ξοδεύονται χρήματα που δεν υπάρχουν. Ως ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στον οικονομικό μας αφανισμό. 10 ολόκληρα χρόνια εργαζόμαστε και δεν ξέρουμε πότε και τι θα πληρωθούμε. 10 ολόκληρα χρόνια εργαζόμαστε και πληρώνουμε εμείς τις μισές σχεδόν από τις εξετάσεις των πολιτών μας. 10 ολόκληρα χρόνια περιμένουμε να εφαρμοστούν κανόνες συνταγογράφησης που εφαρμόζονται σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη. Ως Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουμε δικαίωμα στην αμοιβόμενη εργασία και στη συνταξιοδότηση. Και πώς γίνεται αυτό? Φανταστείτε πως πρέπει να πληρωθείτε 100 ευρώ και εκ των υστέρων σας ζητάνε πίσω 50 ευρώ. Δεν αναγνωρίζουμε το τεχνητό χρέος που μας καταλογίζει αυθαίρετα και καταχρηστικά κάθε μήνα ο ΕΟΠΗ. Δεν αντέχουμε πια να πληρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας αυτά που υποχρεούνται το κράτος να πληρώσει. Δεν αντέχουμε πια να ζητάμε κανόνες και ελέγχους που ψηφίζονται αλλά ουδέποτε εφαρμόζονται. Αναγνωρίζουμε μόνο το χρέος μας να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς μας. Από τις 8 Μαΐου κλείνουμε τα ιατρεία μας. Ζητούμε την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας. Στο πλευρό των εργαστηριακών γιατρών συντάσσονται και οι ιατρικοί σύλλογοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελο Βάκαλο, η λειτουργία τους κρίνεται ασύμφορη και οι τιμές με τις οποίες αποζημιώνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις από τον ΕΟΠΗ παραμένουν ίδιες από το 1991. Οι ιατρεία έχουν κλείσει μόνιμα κιόλας. Μέσα στην πόλη και Σερών, 2-3 ιατρία έχουν κλείσει μόνιμα, γιατί η λειτουργία τους γίνεται ασύμφορη. Ουσιαστικά, επειδή οι εξετάσεις έχουν κάποιο κόστος, ο κυριότερος πελάτης, ο κατεξοχήν πελάτης των εργαστηρίων είναι ο ΕΟΠΗ. Ναι. Ο οποίος έχει το μαχαίρι, έχει και την πίτα και κόβει και δίνει όσο θέλει. Και υπάρχει μια τρομερή, ας πούμε, αδικία εις βάρος των εργαστηριακών. Θα σας πω τα εξής πράγματα. Ναι. Πρώτον, οι τιμές με τις οποίες αποζημιώνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι οι ίδιες από το 1991. Εδώ δηλαδή και 33 91.
Από το 91 δεν ναι. έχουν αυξηθεί. Αντιθέτως, ναι. όταν έγινε η ΕΟΠΗ, επέβαλε καινούργιες τιμές, τις λεγόμενες ασφαλιστικές τιμές, ναι. οι οποίες είναι κατά 40 έως 50% λιγότερες από τις, αυτές που έχει το επίσημο κρατικό τιμολόγιο. Μάλιστα. Γιατί είναι ο μονοψώνιο, όπως λέγεται στην οικονομία, δηλαδή είναι ο μόνος πελάτης και κάνει ό,τι θέλει. Μετά, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, μπήκε το rebate, δηλαδή γίνεται μια κατακράτηση ενός συγκεκριμένου ποσού από το λογαριασμό που υποβάλλει κάθε μήνα ο εργαστηριακός και το χειρότερο απ' όλα είναι το clawback, δηλαδή έχουν καθορίσει έναν κλειστό, έναν καθορισμένο προϋπολογισμό, συνολική δαπάνη για όλες τις εξετάσεις ναι. και όταν το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που χρειάζεται προφανώς. Ναι. Και όταν υπερβούν το ποσό αυτό συνολικά σε πανελλήνια κλίμακα, μετά θεωρούν ότι ο κάθε εργαστηριακός γιατρός οφείλει να τους επιστρέψει ένα μέρος ανάλογα με το ποσό που έχει πάρει. Δηλαδή στο τέλος τους βγαίνει ένα χρέος. Ναι. Και τα χρέη αυτά συστορεύονται. Και δεν μπορούν ούτε στη σύνταξη να βγουν ούτε να πεθάνουν. Από τα χρήματα που παίρνουν, ένα μεγάλο ποσοστό, 30, 40 ή 50% πρέπει να το επιστρέψουν πίσω. Μάλιστα. Βέβαια ξέρουμε ότι όλο το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων έχει αυξηθεί επιπλέον ναι. τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού στα αντιδραστήρια, στα μηχανήματα, στα σέρβις. Όλα έχουν ακριβή, είναι ακριβώς. Τις πιστοποιήσεις που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και όλα αυτά. Ναι. Και προστέθηκαν νέες εξετάσεις που είναι αντίστοιχες με τις καινούργιες εξελίξεις, ας πούμε, της ιατρικής. Σωστά. Χωρίς να αυξηθεί αντίστοιχα και ο κλειστός προϋπολογισμός για τις εξετάσεις. Δηλαδή αυτές οι καινούργιες εξετάσεις γίνονται εις βάρος των γιατρών. Οι συνάδελφοι εργαστηριακοί έχουν... Σαν αιτήματα να γίνουν και τα αιτήματα αυτά φυσικά τα υιοθετεί και ο Ιατρικός Σύλλογος Ερών και στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και στις ναι. προηγούμενες και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και επίσης τα έχει θέσει και στην Πανευρωπαϊκή Ένωση Ειδικών Ιατρών. Οπότε οι εργαστηριακοί γιατροί ζητούν συλλογικές συμβάσεις, περιορισμό του clawback, λήψη μέτρων για τον εξυγχρονισμό και την τήρηση των διαγνωστικών πρωτοκόλων και παραγραφή των παλαιότερων οφειλών έως και 50%. Τώρα, με δύο λόγια, αυτά που ζητάνε να γίνουν συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή να μπορεί να διαπραγματεύεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με τον ΕΟΠΗ ή ναι. κατά τόπους Ιατρική Σύλλογη με την ΕΟΠΗ και να μην είναι ο κάθε γιατρός έρμεος του συμβολέου που έχει υπογράψει. Σωστό. Το clawback να περιοριστεί σε ένα μικρό και γνωστό ποσό εκ των προτέρων, δηλαδή 5-10% και όχι 40-50% που είναι τώρα. Ναι. Να ληφθούν μέτρα για αυτό που είπαμε για τον εξυγχρονισμό και την τήρηση των διαγνωστικών πρωτοκόλων. Να ναι. αναγνωρίσει ο ΕΟΠΗ ότι και αυτός φταίει που υπερβαίνει τις δαπάνες. Γιατί δεν έχει επιβάλει ρυθμίσεις. Και να παραγραφούν τα παλιά χρέη σε ποσοστό, ας πούμε, περίπου 50% για να μπορέσουν κάποιοι συνάδελφοι να... Κλείσουν τα ιατέρια και να βγουν σε σύνταξη. Όπως έγινε. Τι θα έκανα αν κέρδιζα το κύριο Jackpot? Θα πήγαινα στο φεγγάρι για να παίξω μπάσκετ. Με την έλλειψη της βαρύτητας θα μπορούσα να καρφώνω. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Euro Jackpot. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ήρθε στην Ελλάδα με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει μπαίνω στο ipen.gov.gr και αλλάζω τις συσκευές που καίνε πολύ. Βάζω ατλές θερμότητας. Αλλάζω το ψυγείο. Ή ό,τι άλλο χρειάζομαι. Και επιδοτούμε έως και 50%. Μειώνω έτσι και ενεργειακό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει αλλάζω συσκευή τώρα. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έφτιαξε το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που η μάχη για να το κρατήσεις καλά κρατεί,
Υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου, όπως βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους έως 28% και υποχρεωτική αποδοχή για τους ευάλωτους. Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με επιδότηση και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρετοδός εργάστηκαν και φέτος οι άνθρωποι της κοινωνικής κουζίνας ώστε να είναι έτοιμα τα γεύματα αγάπης για τις ευάλωτες οικογένειες των Δήμων Σερών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νίκος Φρυδάς, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στην κοινωνική δράση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα. Πυρετοδός εργάστηκαν και φέτος οι άνθρωποι της κοινωνικής κουζίνας του Δήμου Σερών, ώστε να είναι έτοιμα τα γεύματα αγάπης τα οποία μοιράζονται σε ευάλωτες οικογένειες και όσους το έχουν ανάγκη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κύριος Νικόλαος Φρυδάς, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στη δράση προσφοράς και αλληλεγγύης που πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά ο Δήμος Σερών τις Άγιες αυτές οι μέρες του Πάσχα, τονίζοντας πως θα είναι ενεργή στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς. Κύριε Φρυδά, πείτε μας για τη δράση της κοινωνικής κουζίνας ενώπιση του Πάσχα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Περιμένοντας λοιπόν την ανάσταση του Κυρίου, βρισκόμαστε σήμερα στην κοινωνική κουζίνα. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή η οποία πραγματικά επιτελεί σημαντικό έργο αν αναλογιστεί κανείς ότι καθημερινά τροφοδοτεί πάνω από 200 οικογένειες στην πόλη αλλά και στα χωριά, του Δήμου Σερών. Οπότε και με αφορμή τη σημερινή μέρα θα ήθελα το να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό της κοινωνικής κουζίνας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και πόσο μάλλον σήμερα, όπου τέτοια μέρα από τις 5.30 το πρωί βρίσκονται εδώ για να δώσουν ένα εξωπρεπές πασχαλινό γεύμα στους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω την εταιρεία Κρικρή, η οποία παρέχει και το γάλα καθημερινά, αλλά και τα παγωτά σήμερα. Την εταιρεία Γατίδης για τα τσουρέκια τα οποία έχει παράξει, καθώς και το ΚΔΑΠ Μέα Ενέργο για τα πασχαλινά καλαθάκια τα οποία έχει κάνει δώρο. Με την ευκαιρία επίσης θα ήθελα να τον ευχηθώ καλή ανάσταση σε όλους, πάνω απ' όλα με υγεία και θα έλεγα το να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, όχι μόνο τέτοιες ημέρες, αλλά και καθημερινά, στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Καλή ανάσταση. Οι κοινωνικές δομές επιτελούν σημαντικό έργο και εργάζονται καθημερινά για το σκοπό αυτό. Διανύουμε Άγιες Μέρες, τις μέρες του Πάσχα, και ο Δήμος Σερών είναι πάντα δίπλα στον συμπολίτη, στον άνθρωπο ο οποίος βιώνει καθημερινές δυσκολίες στη ζωή του. Έτσι και εμείς, ως κοινωνικό σύστημα του Δήμου Σερών, για άλλη μια χρονιά, Μεγάλο Σάββατο, άνοιξαμε από νωρίς το πρωί στις 5 η ώρα, βάλανε μπρος οι μαγείρισές μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα συντοπιατό φαγητό. Το μενού είναι πλούσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις εταιρείες που μας στηρίξανε για να ενισχύσουμε έξτρα το μενού μας, την εταιρεία Γατίδης Φρες με τσουρέκια, την εταιρεία Κρικρή με παγωτά και το ΚΔΑΠ Μέα Ενέργο που ετοίμασε πολύ όμορφα καλαθάκια πασχαλινά για τα παιδιά των φιλουμένων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και σήμερα εδώ πέρα δουλεύουμε για τους ανθρώπους μας. Αυτή είναι η ουσία των κοινωνικών δομών, δίπλα στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Πείτε μας λίγο για τη δομή, πώς λειτουργείτε ακριβώς, δηλαδή έρχονται καθημερινά άνθρωποι εδώ πέρα και... Η δομή ανοιχτή σε πενθήμερη βάση και βέβαια στις γιορτές ανοίγουμε πάλι εμείς. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3, όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει στην δομή μας, Καλαμπάκας 4, να ρωτήσει για τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για να ενταχθεί όποιος επιθυμεί στην πολίτη μας να τον στηρίξουμε. Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά έγγραφα, μπορεί να έρθει από κοντά να μάθει την διαδικασία και τηλεφωνικά στο 2321 23382. Και βέβαια να κάνω και ένα κάλεσμα και στις επιχειρήσεις. Έχουμε πολλούς συμμάχους, ευτυχώς και φίλους, και όσοι άλλοι επιθυμούν να στηρίξουν το συσίτιο, γιατί στηρίζουν κατά επέκταση τον συνάνθρωπό μας, τον Σεραίο, ένα τηλέφωνο για να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα σε όλους. Με υγεία.
αύριο Δευτέρα του Πάσχα, γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός και μόνο στην υπηρετική χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, τοπική όμβρη και στα βόρεια, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά κατά τόπους στους 26 με 27. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 15 έως 24. Καβάλα από 9 έως 20. Δράμα από 10 έως 25. Ξάνθη από 9 έως 21. Κομοτηνή από 10 έως 21. Αλεξανδρούπολη από 10 έως 20. Και στην Ορεστιάδα από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Επιλογές. Για περισσότερες ειδήσεις και συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε το επιλογές.tv. Από όλους εμάς, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά!